πάμε να κλείσουμε το τέταρτο μέρος της εκπομπής με μία πρωτοβουλία που ανήκει... Ανήκει σε πολλούς ανθρώπους, σωστά, εκ των οποίων είναι και ο πατέρας Δημήτρης Μιχούδης, είναι εφημέριος της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και έχει να κάνει με τι τώρα. Στις κάτω γούβες. Λοιπόν, πάρα πολλοί Ουκρανοί πρόσφυγες έφτασαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και αναζήτησαν έτσι κατοικία. Αυτή τη φορά 8 άνθρωποι, 8 Ουκρανοί, οι οποίοι ερχόντουσαν στην Κρήτη και στην περιοχή των κάτω γουβών για διακοπές, έφτασαν μετά από έτσι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς δεν μπόρεσαν να μείνουν στην πατρίδα τους, εδώ στις κάτω γούβες. Οπότε αμέσως κινητοποιήθηκαν όλοι για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να βρουν σπίτι με αξιοπρέπεια πάντα, εργασία, τα βασικά πράγματα. Η ενορία λοιπόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στις κάτω γούβες, κάνοντας και μια σχετική ανάρτηση στο Facebook, ενημέρωσε για αυτή την ανάγκη. Βρέθηκε άνθρωπος ο οποίος τους έδωσε σπίτι για να μείνουν και είναι και πολύ σημαντική η προσφορά της γενικότερα στην τοπική κοινωνία. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη, ιερέας βέβαια και εφημέριος της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στις κάτω γούβες. Την καλησπέρα μας, πατέρα Δημήτριε. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά. Μία πολύ μεγάλη αγκαλιά λοιπόν για πρόσφυγες από την Ουκρανία, με τη σφραγίδα της Κρήτης βέβαια και με την προσπάθεια δεκάδων ανθρώπων. Για πείτε μας για αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία. Να σας πω, πριν από λίγες μέρες δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από κάποιον ενορίτη, ο οποίος υποδεχόταν έτσι για κάποια χρόνια μια ομάδα ανθρώπων, 8 στον αριθμό, 6 ενήλικες και 2 ανήλικα παιδιά, που ερχόντουσαν είτε για να εργαστούν περιστασιακά τα καλοκαίρια, είτε για να παραθερήσουν. Αυτό όμως πριν από κάποια χρόνια. Τώρα ήρθαν ως πρόσφυγες και από ό,τι τουλάχιστον η πληροφόρηση που έχω είναι ότι τα σπίτια τους πλέον δεν υφίστανται στην Ουκρανία. Έρχονται εδώ ως πρόσφυγες και ουσιαστικά ζητούν την βοήθειά μας και την κατανόησή μας. Αυτό που θεώρησα στο κάλεσμα αυτού του ανθρώπου που ζήτησε ουσιαστικά τη βοήθειά μου, τη βοήθεια της ενορίας μας, για να μου γνωστοποιήσει αυτή την κατάσταση. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσπάθειας να βρούμε μία λύση για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, έκανα μία ανάρτηση στο γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης και για να δούμε αν θα μπορέσει να βρεθεί κάποιος άνθρωπος είτε κάποιο ενδεχομένως κατάλημα στην περιοχή από κάποιο, είτε κάποιο ξενοδοχείο αν είχε διαθέσιμα δωμάτια είτε από διαμερίσματα. Τελικά βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος παραχώρησε τα διαμερίσματά του σε αυτές τις τρεις οικογένειες ουσιαστικά και τώρα οι άνθρωποι μένουν εκεί. Αυτό λοιπόν δεν ήταν μια ουσιαστικά πρωτοβουλία δική μου αλλά ήταν η πρωτοβουλία κάποιων άλλων ανθρώπων που σε συνεργασία με την ενορία μπορέσαμε κατά κάποιο τρόπο και εξυπηρετήσαμε αυτούς τους ανθρώπους. Ο ρόλος της Εκκλησίας σε δύσκολες στιγμές γενικότερα, πάμε να το ανοίξουμε λίγο, ποιος πρέπει να είναι? Η Εκκλησία μας πάντοτε ήταν δίπλα στους ανθρώπους και πάντοτε θα είναι δίπλα στους ανθρώπους. Η Εκκλησία μας είναι για τους ανθρώπους. Και έτσι δεν θα μπορούσαμε εμείς να μείνουμε αμέτωχοι. Στο παρελθόν και η ενορία μας, αλλά και όλες οι ενορίες της Εκκλησίας της Κρήτης και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας έχουν βρεθεί σε ανάλογες δράσεις να βοηθούν τους ανθρώπους. Πάντοτε όμως γίνεται σιωπηλά αυτό. Δεν γίνεται ούτε για να διαφημίσουμε κάτι, τη φιλανθρωπία μας, ούτε για να διατυμπανίσουμε κάτι. Γίνεται σιωπηλά. Σιωπηλά και σιωπηλά θα συνεχίζεται. Όσο μπορούμε σιωπηλά τουλάχιστον. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση η Εκκλησία και στη δική σας έτσι, περίπτωση που βοηθήσατε, το κάνατε όσο πιο διακριτικά μπορούσατε και γενικότερα έτσι φυσικά. Η παρουσία σας εκεί είναι πολύ σημαντική για την τοπική κοινωνία και βασίζονται άνθρωποι σε εσάς και στο έργο σας. Η Εκκλησία άλλωστε είναι, η Εκκλησία είναι κλήρος και λαός μαζί. Δεν υφίσταται η Εκκλησία χωρίς τον κλήρο ή χωρίς τον λαό. Και βέβαια... Έτσι λοιπόν, κλήρος και λαός
Γίνονται ναι. Ένα. Έχουμε και τον εορτασμό το ερχόμενο Σάββατο, 21. Βέβαια. Βέβαια και σας ευχαριστώ που το αναφέρετε. Θα έχουμε την χαρά και την τιμή το βράδυ της Παρασκευής, στον εσπερινό της εορτής του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, να έχουμε το σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο, τον ποιμεονάρχη μας, εδώ, να προεξάρχει της Πανηγυρίας μας και την αμέσως επόμενη μέρα το πρωί τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, τον πατέρα Νικηφόρο Κουνάλη. Μάλιστα, λοιπόν. Και καλούμε φυσικά όλους να βρεθούμε, να ανάψουμε ένα κεράκι. Που επιθυμούν να έρθουν να συνεορτάσουμε. Ακριβώς. Να είστε καλά, πατέρα Δημήτρια. Και εσείς να είστε καλά, κάθε καλό. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,